Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα από την ΙΚΟ. Αφορμή της σημερινής μας επικοινωνίας είναι το γεγονός ότι βρίσκεστε στην λίστα του 2% των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου. Ως δήμαρχος Νησίρου και δήμαρχος της περιοχής μας, της Δωδεκανήσου ευρύτερα, αυτό νομίζω ότι μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους και νομίζω ότι έχετε καταγράψει ήδη μια πολύ σημαντική πορεία στα πανεπιστήμια της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ευκαιρία να επιστρέψετε στο νησί σας ήταν, αν δεν κάνω λάθος, μέσα από ένα πρόγραμμα του Υπουργείου όπου επαναπατρίστηκαν αρκετοί διακεκριμένοι καθηγητές από χώρες του εξωτερικού και θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για αυτό γιατί δεν γνωρίζουμε ιδιαίτερα πολλά πράγματα για την θητεία σας στα έδρανα των Πανεπιστημίων της Αμερικής. Πρώτα, καλή σε μέρα, Πονίσιο. Το γεγονός ότι βρίσκομαι στο Δήμο της Νησίου με τιμά ιδιαίτερα και διόλου ότι και πήραμε τις τελευταίες εκλογές ήταν μια μεγάλη επιτυχία διότι ήταν μια δύσκολη προεκλογική περίοδος. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό το διάστημα εγώ ασχολούμαι και με τα ακαδημαϊκά όσο γίνεται φυσικά γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και προσπαθώ να δημοσιεύω ένα ή δύο άρθρα το χρόνο όσο μπορώ. Στο παρελθόν έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα του ερευνητικού και από το στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο, στο Κολόμπια που ήμουν και στην Ελλάδα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πολυτεχνείο. Γι' αυτό κατόρθωσα να έχω ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων που ξεπερνούνται στις 400 δημοσιεύσεις. Και αυτό φυσικά βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορέσω να βρίσκομαι σε ένα υψηλό επίπεδο παγκοσμίως όσον αφορά τις δημοσιεύσεις και, την επίπτωση που έχουν δημοσιεύσεις σε διάφορα αντικείμενα. Γι' αυτό και αυτό ο οργανισμός του Στάνφορντ μαζί με τον Σεβιέρ που είναι ένας εκδοτικός οίκος βλέπουν τις δημοσιεύσεις των διαφόρων ερευνητών και καθηγητών από τον κόσμο και με βάση ορισμένα κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως τον αντίκτυπο, το impact factor που έχουν οι δημοσίευσεις αυτές. Είναι ένας κατάλογος με τις πιο διεκριμένες επιστήμονες και έχω την τύχη και την ευτυχία να βρίσκομαι εκεί και νομίζω ότι αυτό έχει πραγματικά μεγάλη αξία και για την Ίσιο το οποίο νομίζω ότι είναι τιμή και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα αναρωτιόταν βέβαια κανείς πώς μπορείτε να συμβαδίσετε στα απαιτητικά καθήκοντα του Δημάρχου, ανάμεσα στα απαιτητικά καθήκοντα τα οποία έχει ο Δήμαρχος Νησίρου, με τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, οι οποίες είναι αρκετές και νομίζω ότι οι δημοσιεύσεις σας για να έχουν τέτοια αξιολόγηση πρέπει να έχετε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφοσίωση στο κομμάτι των δημοσιεύσεων και των άρθρων και να φτάσετε στο σημείο να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την ακαδημαϊκή σας δράση. Κοιτάξτε, οτιδήποτε κάνει στη ζωή απαιτείται δουλειά πρώτα απ' όλα και απαιτείται χρόνος. Οπότε αυτό είναι το κυριότερο θέμα, είναι ο χρόνος που αφιερώνει κανείς σε διάφορα πράγματα και πόσες ώρες δουλεύει τη μέρα. Και τη χάνει να αφιερώνει πολύ χρόνο όλη τη μέρα και για το Δήμο και όσο μπορώ τα Σαββατοκύριακα για το θέμα τα ακαδημαϊκά. Και πιστεύω ότι τα κατάφερα μέχρι στιγμής και πιστεύω ότι συνεχίζω να τα καταφέρουμε και στη συνέχεια. Πώς μπορεί να βοηθήσει αυτή σας η διάκριση των Δήμων Ισίρου και τι άλλα πλάνα έχετε μελλοντικά, γιατί βλέπουμε ότι και οι συνεργασίες οι οποίες κάνετε με πανεπιστήμια και της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού με τον Δήμο Ισίρου λειτουργεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και προς όφελος των νέων project που σχεδιάζεται στην Ίσυρο. Σωστά. Κοιτάξτε, τα συνέδρια που οργανώνουμε το καλοκαίρι έχουν να κάνουν με τις δικές μου επαφές με καθηγητές από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Και φέτος πάλι θα έχουμε ήδη ξεκινήσει με την οργάνωση δύο συνεδρίων για το καλοκαίρι και μάλιστα θα ξαναδεί άλλη μια φορά ο Τζέφρι Σάξ στο νησί μας το καλοκαίρι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ βέβαια με τις επαφές. Πέρα όμως αυτού των συνεδρίων που ανέφερα πριν, θεωρώ ότι βοηθάει πολύ και στο να μπορέσει ο Δήμος μας να παίρνει προγράμμα από τα Υπουργεία, διότι έχει θεωρώ ότι έχω μια αντιμετώπιση από τα Υπουργεία όπου πηγαίνω τέτοια που
που μου ανοίγει πόρτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο. Πιστεύω ότι σε σημαντικό ρόλο θα να πάρουμε όλα αυτά τα χρήματα από το Αντώνη Στρίτσης και από το Ειδικό Αναπτυξιακό και από το Υπουργείο για το νησί. Όλα αυτά συμβάλλουν, όλες αυτές οι αναγνωρίσεις συμβάλλουν στο να υπάρχει μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση στο πρόσωπό μου. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ και μπορώ και βοηθώ το νησί περισσότερο. Και ένα ερώτημα λίγο πριν κλείσουμε αναφορικά με τον Δήμο της Νησίρου για το γεγονός ότι θα είσαστε στον Δημαρχιακό Θόκο για τα επόμενα 5 χρόνια στην Νήσιρο. Ποιες είναι οι προκλήσεις και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να εισφέρετε στη νέα πενταετία αναφορικά με το γεγονός ότι είστε πλέον 9 έτη στην Δημαρχία και νομίζω ότι τι πιο σημαντικό από το να μπορέσουμε να αναφέρουμε τι σημαντικά πράγματα ακολουθούν στην Ίσυρο την επόμενη πενταετία. Κοίταξε, ο πρώτο στόχο είναι ολοκλήρωση όλων των έργων υποδομών που έχουν ξεκινήσει και αυτό αφορά το βιολογικό καθαρισμό που ήδη ξεκινήσει, την ίδρυψη αποχέτευση μαντρακίου και πάλι τα αιματικά λουτρά, το λιμάνι. Αυτά είναι μεγάλα έργα τα οποία θα αλλάξουν πολύ την όψη του νησιού και την οικονομία φυσικά τη Ίσυρου. Στόχου έχουμε μετατροπή της Νησίρου σε νησί μεταλλικών τρύπων, άρα στοχεύουμε στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκών, χωρίς καμία παρέμβαση γεωθερμίας, είμαστε κάθετοι ενάντια σε αυτή την εκδοχή. Και μαζί με αυτό στοχεύουμε να δημιουργήσουμε την ενεργειακή κοινότητα για την οποία έχουμε ξεκινήσει ήδη τις προσπάθειες σε συνεργασία με συνεργάτες που έχω στην Αθήνα και στη Ρόδο. Και μετά δεύτερος μεγάλος στόχος, μετά από όλα αυτά που ανέφερα πριν, είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου μας που αφορά την ίδρυση στην αποχέτευση της υπηρεσίας του Δήμου και την καθαριότητα για να μπορέσει να γίνει ίσως ένα σύγχρονο νησί, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες για τους κατοίκους της νησίου και τους επισκέπτες μας. Άρα, αυτά τα θέματα που ανέφερα πριν, στοχεύουμε στην πλήρη αλλαγή της Νησίρου σε ένα νησί που θα έλεγα θα είναι σύγχρονο, εξελιγμένο και ευρωπαϊκό νησί. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Συγχαρητήρια και πάλι για την πολύ. Επανεκλογή σας. Να ευχαριστώ έχετε πολύ. Μια επικοδομητική και παραγωγική θητεία. Σας ευχαριστώ.